Εσείς θα παρέμβετε? Καλή σας μέρα. Εμείς από την πλευρά μας, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διμερής διαπραγμάτευση που γίνεται μεταξύ των εφοπλιστών και των ναυτικών. Προσπαθούμε να τους φέρουμε κοντά και να τους φέρουμε στο τραπέζι του διαλόγου. Ήδη έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις μαζί τους στο παρασκήνιο, προσπαθώντας να φέρουμε να βρεθεί μια λύση. Συνεχίζουμε να πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα βρεθεί αυτή η λύση. Πάντως, από τα ποσοστά που έχουν πέσει στο τραπέζι, μάλλον οι ναυτικοί δεν συμφωνούν, που σημαίνει ότι εντός ημέρας μπορεί να αποφασίσουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κοιτάξτε, φαντάζομαι ότι σας είπε ο κύριος Σακέλης, γιατί δεν το άκουσα από την αρχή, ότι ήδη σήμερα πριν τη συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΙΝΙΟ υπάρχει συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΕΝ, των ακτοπλών. Εκεί πιστεύουμε ότι και ελπίζουμε να υπάρχει μια διαφοροποιημένη πρόταση από τους ακτοπλούς, προκειμένου να μπορέσουμε να προσεγγίσουν τα δύο μέρη. Μάλιστα. Κύριε Σαντωνινιά, υπάρχει και ένα άλλο θέμα για το ζήτημα του Ελευθέριος Βενιζέλος. Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση, όλη αυτή η επιχείρηση. Από εδώ και πέρα θα πάει στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Υπήρξε η πετυχημένη επιχείρηση διάσωσης των επιβατών, μια δύσκολη κατάσταση, λειτουργήσε ο μηχανισμός. Από εκεί πέρα πρέπει να γίνει διερεύνηση για ποιο λόγο είχαμε αυτή την πυρκαγιά, αλλά και αν υπάρχουν θέματα περιβαλλοντικά και έχουν ληφθεί τα μέτρα ώστε να μην έχουμε πρόβλημα στο λιμάνι. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι πραγματικά ήταν μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση, η οποία θα μπορούσε να είχε άλλη εξέλιξη αν δεν υπήρχε ουσιαστική συνεργασία μεταξύ του πλοιάρχου, του λιμενικού σώματος, της πυροσβεστικής, αλλά και του οργανισμού Λιμένα Πειραιά. Συντονίστηκαν όλοι μαζί και μπορέσαμε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, όσο μπορεί να υπάρχει καλό αποτέλεσμα σε τέτοιες συνθήκες. Ήδη έχουν βγει όλες τις ταλίκες από το πλοίο και είναι έτοιμο να αποπλέψει για να πάει στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη. Όλα τα απορρίμματα τα οποία μαζεύτηκαν έχει διαχειριστεί ειδική εταιρεία για αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων, και όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, διαχωρίζονται σε απλά απορρίμματα και σε επικίνδυνα απορρίμματα. Τα επικίνδυνα απορρίμματα έχουν ειδική διαχείριση και τα απλά απορρίμματα μεταφέρονται με τον κανονικό τρόπο προς χώρους διαχείρισης των απορριμμάτων. Μάλιστα. Κύριε Σαντωνινιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Παραμένουμε και τις πρωτοβουλίες, να δούμε τι θα γίνει με την απεργιακή κινητοποίηση. Πάμε να δούμε όμως... Ο κύριος Νταλακογιώργος είπε δεν το συζητάμε, δεν συζητάμε τίποτα. Όχι. Θα δούμε, θα το παρακολουθήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάτσουμε τώρα. Έχουμε τον κύριο Κώστα Ιφαντή, καθηγητή διεθνών